κάνουμε κατά τον ίδιο τρόπο όπως και το κρεμμύδι. Mm-hmm. Αυτό έχουμε τοποθετήσει λοιπόν το κοτόπουλό μας, το αγαπημένο μας κοτόπουλο, στο κρεμμύδι, με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Τοποθετεί ο Νίκος την ντομάτα. Και ήρθε η ώρα και της ελιάς. Έχουμε εδώ και τις ελιές μας. Ναι. Τις ελιές λοιπόν θα τις ρίξουμε ολόκληρες. Ναι, ολόκληρες. Μπορούμε σε κάποια περίπτωση λοιπόν να τις ψιλοκόψουμε. Ναι, αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και φιλέτο ελιάς. Άνευ φωστών. Συγγνώμη, άνευ κουκουτσίου. Λοιπόν, ρίξτες όλες μαζί μέσα. Λοιπόν και τις ελιές. Μπράβο, Μάρα. Αλατάκι με πιπεράκι. Το αλατάκι. Ναι. Θα ρίξουμε το αλατάκι. Το φρέσκο μας. Έτσι, αλατάκι εδώ. Τριμμένο λοιπόν, το φρέσκο τριμμένο πιπεράκι. Βάζω κι εγώ από αυτό αρκετό. Έχει, αν και αλμυρά τα κάνω, να σου πω τα φαγητά. Μαγειρεύει, Μάρο, έτσι. Μαγειρεύω από 12 χρόνων. Θυμάμαι λοιπόν που άνοιγα φύλλο, έφτιαχνε η μαμά μου. Φτιάχνει και φύλλο. Και φτιάχνει χορτόπιτες 9-10 μαζί. Αλλά όλες τις συνταγές προσπαθώ, όχι μόνο της ελληνικής μας κουζίνας. Mm-hmm. Μου αρέσει πολύ. Θυμάμαι δηλαδή από μικρή τον εαυτό μου που μαγείρευα τότε για τις κολλητές μου από το γυμνάσιο κιόλας. Και μαζεύοντα σπίτι, ξέρω εγώ και τρώγαμε. Ωραία. Βλέπουμε ότι η σαλτσούλα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Πολύ ωραία και ωραία. Τα αρώματα έχουν αρχίσει και αναδύονται παρά τον αέρα το πολύ. Παρά τον αέρα, όντως μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε από το σπίτι, αλλά εμείς εδώ μια χαρά. Θα σε εμπιστευτούν, έτσι, Μαρό. Σίγουρα. Ξέρουν ότι είμαι. Τρώω καλά. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε το κρασάκι μας και να ολοκληρώσουμε τη σαλτσούλα μας. Όταν θα ρετουσάρει το πιάτο μας, εδώ. Ροζέ κρασάκι προτιμούμε για αυτό το πιάτο. Όταν θα ρεντουσάρει, όπως είπαμε, τα υγρά του, θα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο σερβίρισμα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε και τη σαλάτα μας με τα ζυμαρικά και σαλάμι. Έχω εδώ λοιπόν, έχουμε βράσει από πριν πένες τριών χρωμάτων. Πες μας και λίγο τι είναι τα... Σπανάκι, καρότο λοιπόν και έτσι, έτσι. Οι πένες. Αυτό... Ξέρουμε λοιπόν, αλτέντε. Σαλατισμένο παρά νερό, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Ρίχνουμε σαλάμι. Σαλάμι που έχουμε κόψει σε πιο μικρά κομμάτια. Θα το κάνουμε dressing και σαλάτα θα το κάνουμε μαζί. Για να μαριναριστούν και να αλλάξουν χρώμα, αρώματα και γεύσεις. Μόλις έριξα το ξύδι, το λεμόνι, θα ρίξουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Το προτιμούμε πάντα έτσι, από το κανονικό. Ωραία, από το συνεχίζουμε αλάτι που δεν λείπει ποτέ από καμιά μας συνταγή. Και έχουμε τώρα, θα προσθέσουμε ελαιόλαδο. Άνηθο, μαϊντανό που θα σου κόψω και εγώ τώρα. Ντομάτα λοιπόν που θα μας ψιλοκόψει ο Νίκος. Mm-hmm. Για να τα ανακατέψουμε στη συνέχεια. Αν μας αφήσει ο αέρας, έτσι. Αν μας αφήσει για να ρίξουμε μετά και λίγη παρμεζάνα από πάνω που μου αρέσει πολύ και ταιριάζει πολύ σε αυτή τη σαλάτα. Ωραία. Λοιπόν, μαϊντανό και άνηθο, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Ντοματούλα, έτσι. Ναι. Μισή ντομάτα. Φτάνει, πιστεύεις, Μάρο. Μισή ντομάτα, ναι, είναι αρκετή. Μπορούμε να βάλουμε και λιαστή ντομάτα, αν θέλουμε, έτσι. Εμείς έχουμε επιλέξει φρέσκια. Γιατί λιαστή είχαμε στο πρώτο πιάτο μας, στο ορεκτικό μας. Έτσι, να έχουμε κάτι διαφορετικό, λοιπόν, mm-hmm. στη σαλάτα. Την ανακατεύουμε. Βλέπουμε να μια ανακατευθούν, φορά... λοιπόν, καλά όλα τα υλικά. Έτσι, θα δούμε μια φορά ακόμα την καρτούλα με τα υλικά μας. Θα μας θυμίσεις και το διαγωνισμό μας. Ακριβώς. Ο οποίος στέλνουμε πατ 19.000, πατ κενό 19.000, κερδίζουμε ένα κόσμημα από τον κύριο Κατραούρα, γυναικείο κόσμημα, και μια πύλινη γάστρα από τον κύριο Χατζηγιάννη. Είμαστε έτοιμοι, Μάρο, το αφήνουμε στην άκρη και περνάμε κατευθείαν. Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Στο επιδόρπιο. Ακριβώς. Θέλετε replay σε αργή κίνηση? Εντάξει, θα μιλάμε αργά. Σέντρα FM Πάτρας 105,7. Για υγιής αρρώστου. Σας αρέσει αυτή η εικόνα? Θέλετε να την αλλάξετε? Μπορείτε. Όταν γεννιέται το μωρό σας,
οικολογικές πάνες. Για καλύτερη ποιότητα ζωής. Για οικονομία. Και όχι μόνο. Λύσεις οικολογικές για όλη την οικογένεια. EcoShop. Για υγεία, ευεξία, ομορφιά. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. EcoShop στην Πάτρα. Θερμοπυλών 68. Η ζωή είναι ένα απέραντο πράγμα. Το καταλαβαίνετε, απέραντο. 1900 με το Μιλτιάδη Νίκα. Θεατρική σκηνή Πολυχώρου Πολιτεία, 14 έως 25 Απριλίου, 9.30 το βράδυ, εκτός Δευτέρας και Τρίτης. Στο νέο μας κατάστημα έχετε και τρεις επιπλέον ορόφους. Στον πρώτο θα βρείτε κορυφαίες μικροσυσκευές. Από designers πεζομηχανές έως σκούπες κορυφαίας τεχνολογίας. Στο δεύτερο, η θερμοκρασία αλλάζει. Με κλιματισμό Δούβρης για ιδανικές συνθήκες στο σπίτι. Το τρίτο, ζήστε τη μαγεία του home cinema. Με τηλεοράσεις από 20 έως 50 ιντσών. Και επιπλέον, τρεις όροφοι με κορυφαίες ηλεκτρικές συσκευές. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, εντυχιζόμενα και όλα σε τιμές Δούβρης. 3 χρόνια εγγύησης, 6 όροφοι, 1 όνομα. Η λάμψη του χρυσού, η ομορφιά των πολύτιμων λίθων, η αξία των διαμαντιών στο χώρο που τους αξίζει. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Φώτης Κατραούρας. Άξιο να φιλοξενήσει τις πιο μοναδικές δημιουργίες. Κοσμήματα που εμπνέουν στυλ, φινέτσα και πολυτέλεια. Δημιουργίες που εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Πάτρα. Το κόσμημα που σας αξίζει. Εξασφαλίζουμε για εσάς τα πιο νόστιμα ελληνικά κοτόπουλα ταϊσμένα με καλαμπόκι. ΝΟΠΑ προϊόντα με καθημερινές παραλαβές. Γιατί εμείς γνωρίζουμε τις απαιτήσεις της ελληνικής οικογένειας. Αδερφή Σταθούλια. Πώληση χονδρική λιανική στους νομούς Αχαΐας, Ηλίας και τα Ιόνια νησιά. Αδερφή Σταθούλια. Πρώτο κατάστημα Ηλισπόντου 18. Δεύτερο κατάστημα Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 141. Εμείς μπορούμε και σας κοιτάμε στο πρόσωπο. Γιατί επιλέγουμε για εσάς τα καλύτερα κρέατα. Κωστόπουλος. Για να είστε σίγουροι για την ποιότητα στο πιάτο σας. Κρέατα Κωστόπουλος. Μόνο στην Οδό Πανεπιστημίου 81.
Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας 2610 4221 18. Και αφού ο Νίκος λοιπόν μας έχει λιώσει τη σοκολάτα μας για τα βραχάκια σε μπεν μπαρί, θα προσθέσουμε εμείς αμύγδαλα, τα οποία όπως βλέπουμε δεν έχουν φλίδα. Και είναι και καπουρδισμένα, έτσι. Ακριβώς, στο φούρνο. Θα βάζετε για κάποια λεπτά, ξέρετε, να πάρουμε το χρώμα. Προσθέτουμε και φιστίκια υγιεινής και θα βάλουμε και λίγο ποτό. Ανακατεύουμε τους ξηρούς καρπούς με την κουβερτούρα. Να καλυφθούν λοιπόν με τη σοκολάτα ομοιόμορφα. Για να τα απλώσουμε στη συνέχεια. Πες μας πώς θα τα στήσουμε και πώς θα παγώσουν. Λοιπόν. Και αν μπορούμε να τα ντεκοράρουμε. Βλέπουμε, είναι έτοιμα εδώ. Θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή την κουτάλα. Mm-hmm. Εσείς μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με ένα κουταλάκι της σούπας. Και θα τα στήσουμε σε ένα αλουμινόχαρτο που θα έχετε απλώσει στον πάγκο σας. Και θα στείλετε τα σοκολατάκια το ένα δίπλα από το άλλο σε μία μικρή απόσταση να έχουν μεταξύ τους. Και όπως βλέπετε. Μπορούμε να κάνουμε και μικρότερα, έτσι, μάλλον. Ακριβώς. Με ένα κουτάκι της σούπας δηλαδή. Της σούπας, εκεί περίπου θα υπολογίσετε το μέγεθός τους. Και θα τα αφήσουμε στο αλουμινόχαρτο λοιπόν στον πάγκο μας να στεγνώσουν για περίπου 3 ώρες. Αλλά τώρα επειδή είναι και καλοκαίρι, τα τοποθετούμε στο ψυγείο. Έτσι, μπορούμε να το βάλουμε στο ψυγείο μας. Βέβαια, να πούμε ότι ποτό μπορούμε να τοποθετήσει ο καθένας ό,τι θέλει της αρεσκίας του. Είτε είναι αυτό τριαντάφυλλο, είτε μπανάνα, είτε κονιάκ. Έτσι. Θύμισε μας εσύ τι προτιμείς. Εγώ προτιμάω καλύτερα το γλυκόπιο, το μπανάνα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε στήσει όπως βλέπουμε αρκετά εδώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα βάλουμε όλα. Δεν χρειάζονται άλλα. Αυτό το, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εσείς θα βάλετε το αλουμινόχαρτο στον πάγκο σας και θα βάλετε με τη βοήθεια με ένα κουταλάκι τη σούπα, έτσι θα υπολογίσετε το μέγεθος. Είναι ένα γλυκό πανεύκολο νομίζω Νίκο τα πολύ σοκολατάκια. Εύκολο, πάρα αγαπημένα πολύ γρήγορο. Όλων, γρήγορο, έτσι ακριβώς, με απλά υλικά, κουβερτούρα, ξηρούς καρπούς, μπορείτε να βάλετε και καρύδι. Mm. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει να σας πω και μία φορά ακόμα και μπισκότο και ήταν πολύ νόστιμο. Ωραία. Και καλή επιτυχία. Λοιπόν, περνάμε στην παρουσίαση των πιάτων. Ακριβώς. Αφού θυμίσουμε μια φορά ακόμη το διαγωνισμό μας. Όποιος, οι πρώτοι που θα βρουν πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε πάντως στη Δυτική Ελλάδα. Σας κοντά σας είμαστε, δεν είμαστε πολύ μακριά. Κοντά σας λοιπόν, σας είπαμε μας. Και ένα μύθο για να σας βοηθήσουμε. Όποιος βρει λοιπόν σε πιο παραλιακό μέρος είμαστε, θα είναι και ο νικητής του σημερινού μας διαγωνισμού. Το οποίο σήμερα έχουμε μια πύληνη γάστρα από τον κύριο Χατζηγιάννη και ένα γυναικείο κόσμο από τον κύριο Κατραούρα που μας συνοδεύουν μαζί με όλους τους χορηγούς όπου και να πάμε, έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στήσε μας τη σαλατίτσα, να βάλω εγώ το κοτοπουλάκι. Πριν μας πάρει ο αέρας τελείως, έτσι Μάρο. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο αέρας να καταφέρει να μας κάνει καλά. Mm-hmm. Η σαλατίτσα μας και αυτή εύκολη. Δίνουμε λιτές γεύσεις. Και εύκολες. Καλοκαιρινές. Δεν βλέπουμε πολύ τα αρώματα και τις γεύσεις. Και για αυτούς που νομίζουν ότι η μαγειρική είναι δύσκολη. Δεν είναι και τόσο όσο δύσκολη. Όσο πιο εύκολα να μπορούμε. Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ότι τα κατάφερες με το παραπάνω σήμερα, έτσι Μάρο. Νομίζω. Αυτό θα μου το πεις εσύ στη συνέχεια που θα δοκιμάσεις. Είναι σαν να έχω δοκιμάσει ήδη. Και ο Χρήστος, ο κάμεραμάν μας που θα δοκιμάσει να μας πει. Μαζί με γιατί χωρίς τη βοήθειά του. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε και τα παιδιά τώρα που ετοιμάζονται πάλι για το άθλημα εδώ. Ωραία. Και νομίζω ότι είναι εντάξει εδώ η σαλάτα. Να δούμε λοιπόν το kite surf εδώ. Πριν περάσουμε στο κοτόπουλο. Πριν περάσουμε στο κοτόπουλο. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν εδώ τον Τίνο που κάνει μαθήματα. Mm-hmm. Σήμερα από την παραλία μας. Παραλίγο να πω το όνομα. Όχι, όχι. Λοιπόν, προχωράμε στο κοτόπουλο, έτσι. Θα το σερβίρουμε, το κοτοπουλάκι μας. Ντομάτα φρέσκια, όπως είπαμε. Ντομάτες. Κρεμμυδάκι, σκόρδο. Ελιά χωρίς κουκούτσι, που είναι γεμισμένη με ελιαστή ντομάτα. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύω, Μάρο, και για σήμερα. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε από κάποια άλλη
στη μεριά. Βλέπουμε τα πιάτα μας λοιπόν και ξεκινάμε από το πρώτο πιάτο, από τα σοκολατάκια λοιπόν, ξεκινάμε το επιδόπιο μας, τα βραχάκια, να προτυπήσουμε το ξύλο στο ανάποδο. Και στην παραλία, η σαλάτα λοιπόν, το ζυμαρικών μας που έχει.